Hello! Εκπαιδευτικά κέντρα Hello! Ξένες γλώσσες, μελέτη, πληροφορική, μουσικό εργαστήρι. The great place to be. Εδώ περνάμε τέλεια! Hello! Ραφίνα Αρτέμιδα. Είμαστε ο Μαραβουδάκης και έχω την τιμή να είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραφίνα Ράνες. Η Ραφίνα Ράνες... Η Ραφίνα Ράνες ήταν για πολλά χρόνια μια δρομική παρέα φίλων. Βλέποντας την απήχηση και τη δυναμική της, αποφάσισαν το 2019 να γίνει και επίσημα πλέον σύλλογος. Υπήρξαν αρκετές δυσκολίες, πανδημία, έλλειψη έδρας, αποξένωση. Και χρειάστηκε πολύ μεγάλη δουλειά από τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια, ώστε να είμαστε εμείς εδώ σήμερα και να συνεχίσουμε το έργο τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλέον πολλοί αθλητές του Συλλόγου λαμβάνουν μέρος στους μεγαλύτερους αγώνες δρόμου και βουνού, μεσαίων, μεγάλων αποστάσεων, ακόμα και υπεραποστάσεων. Κάτι που μας κάνει πολύ περήφανους και έχουν την απόλυτη στήριξή μας. Η σημερινή σας μαζική παρουσία ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και μας δίνει χαρά και δύναμη ώστε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μεγαλώσουμε το Συλλόγο και να του δώσουμε τη θέση που το αρμόζει στην τοπική κοινωνία και στη δρομική κοινότητα. Πριν συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς η δρομή στο τρέξιμο και κυρίως να μιλήσω μέσα από προσωπική εμπειρία και να απευθυνθώ κυρίως σε όσους δεν έχουν ακόμα επαφή μαζί του. Ήταν στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, ένα από τους δυσκολότερους μαραθωνίους στον κόσμο, κάτι που κάνει το επίτευγμά του ακόμα μεγαλύτερο. Δυστυχώς φέτος δεν θα είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Και αυτό δεν έγινε από επιλογή, έγινε λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας, το οποίο με ανάγκασε όχι μόνο να μην ξεκινήσω το μαγικό ταξίδι ενός μαραθωνίου, αλλά να διακόψω τελείως το τρέξιμο για αρκετό καιρό. Ποτέ δεν περίμενα πριν κάποια χρόνια όταν ξεκίναγα δειλά-δειλά να κάνω τα πρώτα μου χιλιόμετρα, ότι θα αγαπήσω τόσο πολύ το τρέξιμο, και όταν θα αναγκαζόμουν να το διακόψω θα μου έλειπε τόσο πολύ. Όμως τα προβλήματα είναι και μαθήματα. Και το πρόβλημά μου αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να δω πόσο σημαντικά είναι κάποια πράγματα στη ζωή μας, στα οποία δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή, δεν τους δίνουμε τη δέουσα σημασία και μόνο όταν τα χάνουμε τα εκτιμάμε. Ένα από αυτά για τα πράγματα για μένα ήταν και το τρέξιμο. Εγώ επειδή το βρήκα το πρόβλημά μου μόνος μου και δεν με βρήκε αυτό πρώτο, είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με αρκετούς γιατρούς. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και πότε πρέπει να γίνει επέμβαση. Σε κάθε συζήτηση με οποιοδήποτε γιατρό, πάντα η κουβέντα μας τελειώνει με μία ερώτηση. Γιατρέ, θα μπορέσω να ξανατρέξω? Όταν το έλεγα αυτό στους φίλους μου, λέγανε «Μα καλά, αυτό σε νοιάζει. Εδώ μιλάμε για τη ζωή σου και εσύ ασχολείσαι με το τρέξιμο». Το τρέξιμο όμως για όλους εμάς είναι η παράλληλη ζωή μας. Είναι το ομορφότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Είναι η καθημερινότητά μας. Λίγοι μπορεί να το καταλάβουν αυτό, άμα δεν το έχουν κάνει. Πολλοί απορούν γιατί ξυπνάμε πολλές φορές χαράματα και βγαίνουμε έξω με βροχή, με κρύο, με ζέστη, με αέρα. Δεν μπορούμε να σας το εξηγήσουμε. Πολλοί μας ρωτούν γιατί όταν πηγαίνετε διακοπές, παίρνετε δρομική βαλίτσα μαζί σας και ενώ έχουμε πάει διακοπές, ξυπνάμε νωρίτερα από όλους για να βγούμε έξω να τρέξουμε. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή. Έχω πει πολλές φορές ότι το τρέξιμο δεν είναι μόνο μια σωματική άσκηση. Το τρέξιμο είναι ψυχανάλυση. Επειδή τρέχουμε πολλές φορές μόνοι μας και για αρκετή ώρα, μας δίνει τη δυνατότητα, μας δίνει μια ηρεμία και μπορούμε να δούμε τα προβλήματά μας, να προσπαθούμε να τα λύσουμε, να δούμε τα λάθη μας και να προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Για όλους εμάς τους δρομείς, το τρέξιμο είναι πολύ μεγάλη ευλογία που υπάρχει στη ζωή μας. Γι' αυτό θεωρώ σήμερα, κανονικά θα έπρεπε να αρχίσουμε τις βραβεύσεις μας, βραβεύοντας το ίδιο το τρέξιμο. Για ό,τι έχει προσφέρει τόσα χρόνια στις ζωές μας, τις χαρές, τις λύπες, τις αγωνίες, τις νίκες, τις ήττες, μα κυριότερα απ' όλα για τις πολύ δυνατές φιλίες που έχουμε αναπτύξει αρκετοί μεταξύ μας. Και βέβαια για όσα θα μας δώσει στο μέλλον. Και για τέλος, παίρνοντας την ευκαιρία από αυτό το βήμα,
Θα ήθελα να πω και δύο προσωπικές κουβέντες και να απευθυνθώ σε αρκετούς που είναι σήμερα ανάμεσά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που μου έκανε την τιμή να με ψηφίσει ομόφωνα για πρόεδρό του, παρόλο που γνώριζα ότι στην αρχή θα ήμουν αναγκασμένος να απέχω λόγω του προβλήματός μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου που σταθήκανε δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία της ζωής μου. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένειά μου για τα άγχη και τις αγωνίες που δημιούργησε η ξεροκεφαλιά μου. Να τους πω ότι μαζί τερματίσαμε το δυσκολότερο μαραθώνιο της ζωής μου. Και σε όσους προανέφερα, θέλω να τους πω ότι υπάρχουν στιγμές που και ο πιο δυνατός λυγίζει και πέφτει. Και τότε χρειάζεσαι κάποιος να έρθει δίπλα σου, να σου δώσει το χέρι, να σε σηκώσει και να σου πει πάμε παρακάτω. Αυτός ο κάποιος για μένα ήσασταν όλοι εσείς. Και αν σήμερα εγώ δεν πάρω κάποιο βραβείο, αν στις 12 Νοεμβρίου δεν τερμάτισα στο Καλλιμάρμαρο, στο πιο όμορφο στάδιο του κόσμου, αν δεν κρέμασα το μετάλλιο του μαραθωνίου στο στήθος, χάρη σε όλους εσάς, έχω κρεμάσει το μετάλλιο της ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη δήμαρχό μας, την κυρία Δήμητρα Μίλα Τσελά, και να τη δήμαρχό μας, κύριο Στούμφο, και να τη δήμαρχό μας, κύριο Ζαφυρόπουλο, και θα παρακαλούσα την κυρία Δήμητρα Μίλα Τσελά, τη δήμαρχό μας, να έρθει πάνω, να συνεχίσουμε σιγά σιγά τη βραδιά. Αυτό το αναμνηστικό είναι για να θυμάστε τη σημερινή βραδιά. Και όπως δηλώσαμε στην κατηδία συνάντησή μας, ο σύλλογός μας πάντα θα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία, θα στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και είμαστε σίγουροι ότι και εσείς θα μας στηρίξετε και θα μας βοηθήσετε για την επίλυση των προβλημάτων μας. Δεν πρέπει να ευχαριστήσω όμως όλους τους άλλους, παρά μόνο τον Θεό που σε έκανε τόσο καλό χαρακτήρα, την οικογένειά σου, τους γονείς σου. Είσαι ένας εξαίρετος άνθρωπος, με αδαμάντινο χαρακτήρα μπορώ να πω, γι' αυτό και όλοι σε αγαπούν. Και πρέπει να είσαι ευτυχής και είμαι και εγώ ευτυχής μαζί σας, γιατί βλέπω μια τεράστια ομάδα νέων. Και δύο-τρεις που είμαστε πάνω από 40, βλέπω εδώ, εγώ και εσείς. Νιώθουμε χαρά μαζί σας και γέλιο, γιατί μας εμπνέετε, γιατί ο αθλητισμός μας φέρνει πιο κοντά, γιατί δίνει υγεία και αισιοδοξία. Ναι, πράγματι, στην κουβέντα που είχαμε μαζί, είμαστε κοντά σας, θα λύσουμε το πρόβλημα της στέγης, το έχουμε υποσχεθεί, γιατί ήταν λίγο εκ του προχείρου, αλλά θα τα καταφέρουμε. Η αλήθεια είναι πολύ συλλογή και θα με ζηλέψουν μερικοί, αλλά πρέπει να έχουμε και τους συλλόγους της καρδιάς μας. Καλή πορεία. Καλή πορεία λοιπόν με νίκες και να έχουμε δικά μας μετάλλια στη Ραφίνα από το δικό μας μαραθώνιο. Δεν ανήκει μόνο σε ένα άτομο. Ανήκει σε πολλούς ανθρώπους που τρέχουν και στην κυριολεξία και μεταφορικά. Ανήκει στο όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Ραφίνα Ράνες. Θα παρακαλώσω να έρθουν κοντά μου ο αντιπρόεδρος μας, ο κύριος Νίκος Χριστοφίδης, η κυρία Σαβούλα Σαββατορινέο, ο Γενικός Γραμματέας, ο ταμείας μας, ο κύριος Γαλαράκης, αν δεν μαζεύει λεφτά, να έρθει, αν μαζεύει μετά. Υπεύθυνη επικοινωνίας, κύριος Καστανάς, κύριος Χρυσός Στέλλας, υπεύθυνη στοιχείου και οργάνωσης, κύριος Χρήστος Ρουμπόγλου και κύριος Σπύρος Μιλόδας. Θα ξεκινήσουμε βραβεύοντας πρώτα τον πιο γρήγορο αθλητή μας. Υπάρχει τέτοια πήξη στο σύλλογο.
Μπράβο Στέλιο για την άψογη διοργάνωση. Να σας πω μόνο ότι εγώ τον ευχαριστώ τον Στέλιο που μου έδωσε δυνατότητα να είμαι χορηγός, γιατί ξέρετε η χορηγία ήταν κάτι ιερό στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή ήταν υποχρέωση για τους 120 πιο εύκολους δημότες της Αθήνας. Εγώ βέβαια μεσουλάβησα στην εταιρεία μου για να ενισχύσει το, για να ενισχύσει εδώ πέρα το σύλλογο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανε. Η ΕΛΑΣΦΗ είναι μια εταιρεία η οποία θεωρεί υποχρέωσή της ένα μέρος της υπεραξίας που δίνουμε για τους μετόχους μας να την δίνουμε και στην κοινωνία και στην τοπική κοινωνία. Να σας πω βέβαια ότι συμμετέχω και εγώ στην ομάδα της Δήμου Κρασεβά, είμαι και εγώ δημοτικός σύμβουλος, αλλά δεν το περίμενα ότι θα έχει τόσο κόσμο εδώ πέρα. Μπράβο, Στέλιο, συγχαρητήρια. Την επόμενη φορά θα ήθελα να έχει μερικά μικρά παιδάκια τα οποία σιγά σιγά να αρχίσουν να τρέχουν. Αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.